ευχαριστώ κύριε Ιωκαζή. Θέλω να τα ελέγξετε. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι είναι σωστά. Καλά, θα τα ελέγξουμε καθηγόντως. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ναι. Οι εκλογές της 9ης Ιουνίου θα είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας μας και κατ' επέκταση για την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Η αρχή των νεοσύστατων επαρχιακών οργανισμών δεν θα είναι εύκολη. Αλλά πιστεύω, με εχέγγυο το έργο που άλλαξε στην πράξη τη Λευκωσία τα τελευταία χρόνια, διαθέτω τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία για να συμβάλλω. Και γι' αυτό σήμερα υπέβαλα την υποψηφιότητα μου για πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας και ζητώ ταπεινά από τους συμπολίτες μου της επαρχίας να με εμπιστευτούν. Σας ευχαριστώ. Θα κάνει δήλωση και η κυρία Ανίτα Δημητρίου, ναι. Ο Κωνσταντίνος Γιορκάτσης είναι η καλύτερη απόδειξη πώς μπορεί πραγματικά να συγκεράζουμε απόψεις και να παράγουμε έργο για το καλό όχι μόνο της πόλης μας αλλά και των πολιτών. Ακριβώς όπως έχει πει και ο ίδιος το έργο του όλα αυτά τα χρόνια για την Λευκωσία αλλά και ευρύτερα το γεγονός ότι καταφέρνει πάντοτε με μια μοναδική θα έλεγα μαεστρία να βρίσκει γέφυρες συνεργασίας και η έμπρακτη απόδειξη είναι ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ το σύνολο σχεδόν των πολιτικών κομμάτων ακριβώς για να στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον πολιτικό προϊστάμενο για την πιο σημαντική ίσως θέση αυτή του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ίσως η πιο σημαντική θέση που θα μπορέσει να συγκεράσει απόψεις, που θα μπορέσει να μετουσιώσει στην πράξη μια μεταρρύθμιση για την οποία παλέψαμε και μετά από τόσα χρόνια καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας. Οπότε θα θεωρούμε νέο ότι ο Κωνσταντίνος Γιορκάτσης είναι η καλύτερη επιλογή. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς εδώ. Οι επαρχιακοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι το κλειδί της επιτυχίας της νέας δομής της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει αποφασιστεί από την Βουλή με τη μεταρρύθμιση. Και αυτό ακριβώς το λόγο σε αυτές τις θέσεις κλειδιά πρέπει να επιλέγονται και να εκλέγονται οι καταλληλότεροι. Ο Κωνσταντίνος έχει αποδείξει στην πράξη, στη θητεία του ως Δήμαρχος της Λευκωσίας, ότι έχει όραμα και μπορεί να υλοποιήσει αυτό το όραμα. Και αυτό χρειαζόμαστε για τον Επαρχιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, έναν πρόεδρο που θα έχει το όραμα να πάρει ολόκληρη την επαρχία μπροστά, να οδηγήσει τη Λευκωσία σε μια νέα εποχή. Ο Κωνσταντίνος είναι υποψήφιος σε γνώριμα λιμέρια. Διατέλεσε 12 χρόνια Δήμαρχο Λευκωσίας και πράγματι η Λευκωσία έχει αλλάξει. Είχε όραμα, εργατικότητα, εντιμότητα και προσπάθεια πάντα να είναι κοντά στον απλό πολίτη. Είμαι σίγουρος ότι και στο νέο πόστο που πάλι είμαι σίγουρος ότι θα εκλεγεί θα κάνει ακριβώς τα ίδια, όχι μόνο για την πόλη πλέον της Λευκωσίας, αλλά για όλη την επαρχία Λευκωσίας. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα με την τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ανθρώπους όπως τον Κωνσταντίνο. Είμαι σίγουρος και για την επιτυχία του, αλλά κυρίως για τα δύσκολα χρόνια που έρχονται για να αποδείξουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον πολίτη πιο ποιοτικά και πιο οικονομικά. Ευχαριστούμε.